διορίζει μετακλητούς υπαλλήλους σε υπουργούς, σε γραμματείς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να διευκρινίσω και να το ξέρει και ο κόσμος ότι αυτό το θέμα το οποίο ξεκίνησε μάλλον από το πρώτο θέμα είναι προφανές ότι αποδεικνύει το άγχος κάποιων γιατί ετοιμάζονται οι άδειες για τα ραδιοτηλεοπτικά. Είναι προφανές ότι το άγχος γιατί οι λίστες για τους μεγαλοκαταθέτες έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν. Γιατί κάποιοι εκδότες αρχίσουν και πληρώνουν. Το πρώτο θέμα είναι η εφημερίδα. Εγώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι. Κάτι θα ξέρετε. Δείχνει ένα άγχος στον χώρο των μίντια που προσπαθεί να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα και κρύβει την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα, λοιπόν. Πραγματικότητα. Στον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τους οικολόγους βέβαια, επέλεξε και ψηφίσαμε ένα νόμο με τον οποίο περιορίζονται κατά περίπου 40%. Όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες και μετακλητοί όλων των υπουργών και κατά περίπου 800 άτομα η συνοδεία ασφαλείας. Πρακτικά αυτό σημαίνει για το δημόσιο προϋπολογισμό ένα όφελος από τη μείωση συμβούλων 50 εκατομμυρίων ευρώ. Και πάμε στο συγκεκριμένο. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας διορισμός στο δημόσιο. Τι λέει εδώ. Υπάρχει πρόσληψη εδώ, κύριε συμβούλων. Κύριε Φαμέλε, τι λέει υπάρχει εδώ. Πρόσληψη τι λέει συμβούλων. Εδώ, τι λέει. Ναι, το φέκινο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το φέκινο. Διορίζεται από 1η του 2015. Βεβαίως. Επειδή λοιπόν δεν θέλω κι εσείς να παραποιείτε και επειδή. Όχι, το φέκ το λέει. Είναι διακρίνεστε για τη διοντολογία σας. Βεβαίως. Επιτρέψτε να διευκρινίσουμε στους τηλεθεατές. Ναι. Ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο το διορισμό σε θέση μετακλητού συνεργάτη ή τι σημαίνει δεν είναι μόνιμη θέση στο δημόσιο, δεν είναι ούτε αορίστου ούτε ορισμένου χρόνου, είναι ο επιστημονικός συνεργάτης που ο κάθε υπουργός δικαιούται περιορισμένα πια, πολύ περιορισμένα να πάρει. Κύριε Φάμελε, είναι εποχιακός διορισμός δηλαδή, βεβαίως, έτσι να το πάρουμε. Βεβαίως, απολύτως, διότι συναρτάται, απλά είναι συναρτάται απολύτως με τη θητεία του υπουργού και με την ικανοποίηση των πολιτικών καθηκόντων. Μα δεν θα πληρώνεται αυτός δηλαδή, ναι, μου φαίνεται δεν καταλάβατε τι είπα στην αρχή. Είπα ότι με δική μας επιλογή περιορίσαμε στο μισό το κόστος των συμβούλων. Αλλά δεν νομίζω ότι εσείς θα θέλατε, παραδείγματος χάρη, αν ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στο γραφείο σας σε ερωτήσεις θα τις γράφει ένας νεοδημοκράτης. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λέω λοιπόν τώρα ότι ο επιστημονικός συνεργάτης που είναι για πολιτικά καθήκοντα, περιορισμένος κατά το ίμιση με δική μας επιλογή, είναι προφανώς ένα συνεργάτη ο οποίο πρέπει να έχει μια γενική πολιτική συμφωνία με τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, για όνομα του Θεού, με την πολιτική μα. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι κάνουμε ακόμα κάτι πιο προχωρημένο από τη μείωση κατά 50 εκατομμυρίων του κόστου του δημοσίου και το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έκανε κανένα Σαμαρά, ναι, κανένα Βενιζέλο στο παρελθόν. Προφανώ. Ταυτόχρονα. Μα το ίδιο κάνουν οι προηγούμενοι. Μόλις, όχι, δεν το έκανε κανένα προηγούμενο. Εμεί μειώνουμε το κόστο στο δημόσιο από του συμβούλου και το μειώσαμε με νόμο που δεν μπορεί να το αλλάξει κανένα. Δυστυχώ το έχει δημοσιεύσει χθε. Δυστυχώ. Το λέω δυστυχώ γιατί αλλιώ το παίζαμε εμεί. Το έχει δημοσιεύσει αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ομάδα αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό δεν το παίρνουμε να το παίξουμε και εμεί στον αέρα. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Γιατί είμαστε, τηρούμε τη διοντολογία. Και επειδή δεν θέλω να το κάνω, ο κύριο Τσίπρα έλεγε πέρσι ότι σταματάμε το θέμα των μετακλητών. Επιλέξει. Βεβαίως. Γι' αυτό του μειώσαμε. Δεν σταματάει. Όχι, σταματάει. Και περιορίζεται. Θα σταματούσε. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Ο κύριος Τσίπρας κύριε Φάμελε, δεν είπε. Αντιλαμβάνομαι και ποτέ δεν θέλω να λαϊκίζω με τα συγκεκριμένα κύριε ζητήματα. Κουτρά, το κάνουμε όμως γιατί ξέρω πώς λειτουργεί το κράτος. Το κάνουμε. Θα μπορούσατε. Μισό λεπτό, κύριε Φάμελε. Θα μπορούσατε και μαζί με τον κύριο Οικονόμου και όλα τα κόμματα τώρα, ειδικά ο κύριος Βερναρδάκης το νομοσχέδιο, να πούν. Ο υπουργός, όπως κάνουν τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έχει δικαίωμα. Μία γραμματέα, η οποία θα είναι εμπιστή του, προφανώς. Δεν θα σηκώνει τα τηλέφωνα του Υπουργού ο Πάσα ένας, για να εξηγούμαστε. Ωραία. Και έναν σύμβουλο. Και πόσους έχουμε τέλος. Τώρα. Πόσους έχουμε πόσους τώρα. Έχετε. Λοιπόν, από τους 51 που είχε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο μάλιστα. του, τώρα έχει τρεις. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, κάνουμε και κάτι ακόμα που το είπε ο κύριος Βερναρδάκης. Δεν θέλω να το κρύψουμε, το είπε μόλις τώρα. Να το πούμε, γιατί δεν κρύψουμε. Ότι με νομοσχέδιο που κάνουμε επιπλέον τη μείωση των συμβούλων. Για να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία, γιατί είναι εκ του πονηρού, και το λέω δημόσιο ότι είναι εκ του πονηρού. Πείτε ό,τι θέλετε. Δημιουργούμε μία βάση δεδομένων που αποκομματικοποιεί το δημόσιο, ώστε ακόμα και στη θέση των νομικών προσώπων και των γενικών γραμματέων να μην υπάρχουν κομματικοί, αλλά να υπάρχουν πρόσωπα που έχουν βιογραφικό και εμπειρία. Αυτό δεν το έκανε καμία έχετε κυβέρνηση. Έχετε διορίσει κάποιον εσείς από την οικογένειά σας. Λοιπόν, έχετε διορίσει τον αδερφό σας. Λοιπόν, ο αδερφός μου ξέρετε ότι είναι του καλλιτεχνικού κλάδου. Αλλά αν είχα. Το θέμα της οικογενειοκρατίας δεν έχει. Όχι, επιτρέψτε μου. Ο μόνος έμπιστος είναι δηλαδή, αν εγώ είμαι αδερφός των οικονόμων. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτό τώρα που λέτε, επιτρέψτε να σας πω, δεν θέλω να πω δημόσια μια βαριά λέξη, αλλά είναι υποκριτικό. Αν δηλαδή εγώ είχα έναν αδερφό. Ο οποίος όταν ήταν νομικός, για τον Πολύδρα δεν ήταν υποκριτικό. Επιτρέψτε μου να σας πω. Αν ο αδερφός μου ήταν νομικός, παράδειγμα λέω, και εγώ είμαι μηχανικός και στο γραφείο μου χρειαζόμουν συνεργάτη να με βοηθάει, θα απαγορευόταν να το κάνω αδερφός μου. Θα απαγορευόταν να το κάνω αδερφός μου. Προφανώς δεν θα. Όχι, όχι. Το ότι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι κυβερνητικό. Δεν θα σπηλώσουμε και το θεσμό της οικογένειας. Εγώ επαναλαμβάνω.
Δεν σπηλώνουμε το σπηλώνουμε όταν το διορίζουμε, κύριε Φάμπλε. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν διορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κανέναν στο δημόσιο. Είναι μεγάλο ψέμα και τεράστιο. Διορίζουμε σε θέση συνεργατών μετακλητών, ή τι σημαίνει φεύγουν από το δημόσιο μαζί με τον συνεργάτη υπουργό. Και επιτρέψτε μου προκειμένου να πω ότι εδώ μιλάμε και για έναν άνθρωπο. Τη μητέρα δηλαδή του γραμματέα Νεολαία. Του Μητσοτάκη, στον υπουργό δίπλα. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Ότι αντί για 50, εμείς έχουμε 3. Ναι, αυτό είναι το κόστος προς το δημόσιο. Δηλαδή, ο πολίτης από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ωφελείται διπλά. Πρώτον, γιατί μειώνεται το κόστος στο δημόσιο. Και δεύτερον, γιατί πλέον στις θέσεις της ανώτατης του κράτους θα μπαίνουμε από κατάλογο, αυτό που κάνει ο κ. Βερναρδάκης, με τυπικά κριτήρια και όχι με κομματικά. Μάλιστα. Αυτό φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αλλά, επαναλαμβάνω, εκ του πονηρού, γιατί θίγονται τα συμφέροντα της παλιάς εξουσίας, εκ του πονηρού, κύριε Τσούνο, εκ του πονηρού. Γιατί τα μέσα δεν ήταν που παπαγαλίζαν για το ναι. Ήταν άλλοι. Ήταν άλλοι αυτοί που παπαγαλίζαν υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Επιτρέψτε μου να μιλάμε ξεκάθαρα, γιατί ο πολίτης μας βλέπει. Για το ναι στο δημοψήφισμα. Επιτρέψτε μου να σας πω τώρα. Τα μέσα δεν ήταν. Για το ναι στο δημοψήφισμα. Να σας διαβάσω για το νέο δημοψήφισμα τι έχει γράψει συνάδελφός σας στο Facebook λίγο πριν το όχι. Το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού. Και αυτό υπάρχει. Όποιος ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα, ψηφίζει ναι στα παρακάτω. Να αρχίσω να διαβάζω. Να επιβληθεί 23%.